καλωσορίζοντας την υποψήφια στο πλαίσιο της εκπομπής. Καλωσορίζοντας την υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλο με το Σταύρο Αρναουτάκη, κυρία Ευελίνα Μπάκιντα, πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Κυρία Μπάκιντα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουλειράκη. Λοιπόν, πώς είστε σήμερα και πώς πάει η προεκλογική περίοδος? Όπως φαντάζεστε, πολύ απασχολημένοι. Όπως όλοι οι υποψήφοι, κάνουμε χιλιόμετρα για να μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμά μας στον κόσμο. Και αφού η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου αφορά όλο τον νομό, άρα κάνουμε χιλιόμετρα σε όλο τον νομό. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, το επικοινωνιακό κομμάτι, γιατί γνωρίζουμε κόσμο, ακούμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, μοιραζόμαστε το όραμα για το μέλλον του Περιφερειάρχη μας, του Σταύρου του Αρναουτάκη. Ας μείνουμε σε αυτό το τελευταίο. Μοιραζόμαστε το όραμα για το μέλλον. Να δούμε αυτό το όραμα, τι εσάς σας αντιπροσωπεύει, τι είναι αυτό το οποίο εσείς ευελπιστείτε σαφέστατα και με την υποψηφιότητά σας, και εφόσον εκλεγείτε, ποια είναι εκείνα τα κομμάτια, εκείνη η τομής που δίδεται ιδιαίτερο βάρος, κυρία Μπάκιντα? Κοιτάξτε, όραμά μου είναι ένας καλύτερος κόσμος, ένας καλύτερος μικρό κόσμος εδώ στην Κρήτη μας. Έχω νιώσει πάρα πολλές χαρά όταν βοηθάω τους συμπολίτες μου να βρουν το δικό τους μονοπάτι ευτυχίας και επιτυχίας, και μέσα από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης και μέσα από το επάγγελμά μου, το οποίο έχει να κάνει με την αρρωγή στο πώς κάποιος μπορεί να έχει μία ιδέα και να τη μετατρέψει σε επιχείρηση. Οπότε στην πράξη βλέπω το όραμα όλων των συμπολιτών μας να γίνεται πραγματικότητα. Αυτό νομίζω, σε αυτό έχω μεγάλη πίστη και έχω και μεγάλη πίστη στους ανεξάντλητους, αν θέλετε, συντελεστές ανάπτυξης της Κρήτης. Θεωρώ ότι η Κρήτη, όπως λέει και το hashtag του τουρισμού, είναι incredible Crete, και πρέπει να είναι ένα νησί ισχυρό, ανταγωνιστικό, σύγχρονο. Αλλά με αρκετές προς το παρόν ελλείψεις, διότι αυτό μπορεί να είναι εκείνο το οποίο ονειρευόμαστε, εκείνο το οποίο θέλουμε, αλλά και χωρίς στοχοπροσύλωση δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να γίνει αυτό, έτσι δεν είναι? Και δεν κάνει να ξεχνάμε ότι αυτή η πενταετία που έχουμε μπροστά μας πραγματικά είναι πολύ πολύ κρίσιμη και γεμάτη με προκλήσεις. Τουλάχιστον αυτό λένε όλοι. Θεωρώ ότι όχι μόνο η πενταετία, θεωρώ ότι η επόμενη δεκαετία, δηλαδή από το 2023 έως το 2033, θα τρίβουμε τα μάτια μας όσον αφορά την έξυπνη αναβάθμιση του τόπου μας. Θα δούμε πολλές αλλαγές που δεν τις ζήσαμε από το 2013 έως το 2023, γιατί προχωράει πάρα πολύ η καινοτομία, προχωράνε τα προγράμματα της περιφέρειας σε σχέση με την καινοτομία και τον άνθρωπο, σε σχέση με την πολιτική ανάπτυξης, αξιοποίηση του περιβάλλοντος και των υποδομών, όπως ΒΟΑΚ και αεροδρόμιο, και πώς η περιφέρεια Κρήτης γύρω από αυτά θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα και τα διακριτά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Ξέρετε, βάζετε αρκετά μέσα στην κουβέντα, δηλαδή από τον τουρισμό, από την καινοτομία, από τις υποδομές. Όλα αυτά είναι, η αλήθεια είναι, κρίκη μιας αλυσίδας. Πιστεύετε ότι αυτή η αλυσίδα είναι δεμένη και η κρίκη της είναι τόσο δυνατή, έτσι ώστε να μπορεί αυτή η πρόκληση να γίνει πραγματικότητα? Γιατί πάντα στο πώς, δηλαδή πώς θα γίνουν όλα αυτά, υπάρχει εκείνο το πολύ πολύ μεγάλο ερωτηματικό που λέει, είναι η κρίκη δεμένη?
Θα σας πω, όταν ήμουν μικρή και επειδή γεννήθηκα μεγάλωσα σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, είχα αποφασίσει ότι δεν θα ήθελα να ασχοληθώ στον τουρισμό, γιατί θα ήθελα να μπορώ να παίρνω τις άδειές μου το καλοκαίρι, θα ήθελα να μπορώ να έχω χρόνο προσωπικό και χρόνο με την οικογένειά μου. Και έτσι διάλεξα, ενώ είχα ξεκινήσει στον τουρισμό, είχα ξεκινήσει στο αεροπορικό κομμάτι πάρα πολύ έντονα, επιστρέφοντας από το εξωτερικό, που και εκεί ασχολήθηκα με αεροπορικές εταιρείες. Είχα λοιπόν ξεκινήσει εδώ στον τουρισμό και σε κάποια ευκαιρία αλλαγής καριέρας έφυγα από εκεί για να ασχοληθώ με την αγροτική παραγωγή και την προώθηση αυτής στις εξαγωγές στα πέρατα του κόσμου, συνειδητοποιώντας μεγαλώνοντας και έτσι όπως τα έφερε η ζωή, και τελικά είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Είμαι ανάμεσα είμαι στην πιάτσα και στην αγορά και έχω αντιληφθεί ότι όλα στην Κρήτη είναι τουρισμός. Δεν μπορείς να ζεις και να επιχειρείς στο νησί και να λες ότι ο δικός σου κλάδος δεν έχει να κάνει, για παράδειγμα, με τον τουρισμό. Οπότε θεωρώ ότι αυτός είναι ο μεγάλος κρίκος της αλυσίδας, ο οποίος δεμένος μαζί με τον άλλο μεγάλο κρίκο που είναι η αγροτική παραγωγή και συνδεδεμένος με τον πολιτισμό της Κρήτης μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Και εδώ είναι το στοίχημα, να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τη σχέση αυτή, τη σύνδεση αυτή, και να την αναπτύξουμε, πράγμα που νομίζω είπατε το μυστικό. Μπορεί η Κρήκη της αλυσίδας θεωρητικά να είναι άρρηκτα δεμένη μεταξύ τους, αλλά ζητούμενο είναι πώς το δυναμικό που βρίσκεται μέσα σε κάθε κρίκο μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη συνεργασία και να πάει μπροστά. Δεν ξέρω, καινοτόμες ιδέες απλά, χρηματοδοτικά πρωτόκολλα απλά, πακέτο ανταγωνιστικότητας απλά. Δεν ξέρω, διεκδικητικό πλαίσιο πολύ περισσότερο, δεν ξέρω. Όλα αυτά μαζί, και αυτός είναι ο ρόλος που καλείται να παίξει η Περιφέρεια Κρήτης και που ήδη έχει ξεκινήσει να ασχολείται με τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό και με την αγροδιατροφή. Έχουμε κάνει σαν Περιφέρεια Κρήτης πολλά βήματα σε αυτό το τομέα και πιστοποιημένες δράσεις από την Ευρώπη σε αυτούς τους τομείς, και της διασύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με την εμπειρία, που είναι το καινούριο post-COVID zeitgeist, το λένε οι Γερμανοί, δηλαδή ο τρόπος ζωής μετά τον COVID, όπου όλοι έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά στο περιβάλλον, όλοι έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά στον άνθρωπο, και επιζητούμε και εμείς και οι επισκέπτες του νησιού την εμπειρία και το βίωμα. Οπότε και όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό έχουν δει αυτή την ευκαιρία και εξαιρετικές προτάσεις τίθονται στο τραπέζι προς αυτή την κατεύθυνση, και ο κάτοικος της πόλης, ο κάτοικος των αγροτικών περιοχών ζητούν αυτή την εμπειρία και στην καθημερινότητά τους. Η αλήθεια είναι ωστόσο ότι όλο αυτό για να βρεις τα πατήματά σου, για να έχεις αυτή την καθημερινότητα, και αν όλα στην Κρήτη είναι τουρισμός, εμένα μπορεί να μου αρέσει αυτό σαν ιδέα, έτσι όπως το λέτε κυρία Μπάκιντα, ή να το ακούω πάρα πολύ ωραία. Αλλά ξέρετε, από την άλλη, εμένα το μυαλό μου πάει σε όλο αυτό το ρεπορτάζ που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, με τις λειψές στις υποδομές μας, με την πηγή που πάντα φτάνουμε αλλά δεν πίνουμε νερό, με ένα διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο πραγματικά δεν μας δίνει τα αναμενόμενα σε κάθε χρονική περίοδο, με μια Κρήτη που για τον ένα ή για τον άλλο λόγο θεωρείται δεδομένη, για το ρόλο της Περιφερειακής Αρχής και το πόσο ισχυρός και διεκδικητικός θα πρέπει να είναι ανανέωση του προσωπικού, του πολιτικού προσωπικού, του προσωπικού της περιφέρειας, ενδεχόμενα για εσάς να συνδέεται ακόμα και με αυτό, δηλαδή με τον διεκδικητικό ρόλο που θα πρέπει να έχει η Περιφερειακή Αρχή, η κάθε Περιφερειακή Αρχή. Ο Περιφερειάρχης μας, ο Σταύρος Αρναουτάκης, έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι ένας πολύ σημαντικός ρόλος της περιφέρειας, της αιρετής περιφέρειας, είναι να διεκδικεί από την πολιτεία όσα μπορεί περισσότερα, και τα καταφέρνει αρκετές φορές, συνεχίζει, δεν επαναπαύεται, και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Όντως υπήρχε το κλισέ ότι η Κρήτη είναι δεδομένη. Θεωρώ ότι αυτή τη δεκαετία, όπως προείπα, θα αλλάξει αυτό και θα τρίβουμε τα μάτια μας για την εξέλιξη, είτε πρόκειται για την ενέργεια, είτε πρόκειται για τις υπόλοιπες υποδομές.
Τις κρατάω τις αναφορές σας και αυτή σας την αισιοδοξία που λέτε ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία πραγματικά θα τρίβουμε τα μάτια μας όσοι υπάρχουμε και μακάρι να είμαστε όλοι μας και να τα ξαναπούμε μετά από 10 χρόνια ότι θα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα και κυρίως για τα παιδιά μας για τα οποία παλεύουμε, δεν το συζητάμε αυτό. Η περιφέρεια μπορεί να έχει ρόλο στην υγεία, μπορεί να έχει ρόλο στην παιδεία, η περιφέρεια μπορεί να έχει διεκδικητικό ρόλο πάνω σε τομείς που μπορεί, αν θέλετε, αυτοί οι τομείς να φαίνονται ότι πάνε σε άλλους φορείς ή μπορεί από το κεντρικό κράτος να εκπορεύονται οι όποιες αποφάσεις, αλλά η περιφέρεια μπορεί να τολμήσει και να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα. Η περιφέρεια Κρήτης απέδειξε κατά τη διάρκεια της καραντίνας πώς στάθηκε αρρωγός της κεντρικής διοίκησης στην προσπάθεια της κεντρικής διοίκησης να βοηθήσει τον πολίτη σε ένα πάρα πολύ δύσκολο και χρονικά και ουσιαστικά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι η υγεία. Και νομίζω ότι θα συνεχίζει να το κάνει. Τότε κάναμε σαν περιφέρεια ένα crisis management, θα έλεγα, γιατί ήταν κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί και ανταπεξήλθαμε άριστα, συγκρινόμενοι και με άλλες περιφέρειες όχι μόνο της Ελλάδας αλλά όλης της Ευρώπης. Οπότε ναι, η υγεία είναι κάτι στο οποίο οι υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης έχουν μπει πολύ δυναμικά με έργο. Όχι μόνο η σωματική μας υγεία αλλά και η ψυχική μας υγεία, κάτι που επίσης είναι το ζητούμενο στις μέρες μας και είναι κάτι που μερικές φορές το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Εμείς σαν Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με τη βοήθεια της περιφέρειας, τολμήσαμε το καλοκαίρι στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συλλόγου να βάλουμε στο τραπέζι την ψυχική υγεία, καλώντας επιστήμονες του τόπου μας να μιλήσουν για αυτήν. Πραγματικά δεν πρέπει να επαναποδόμαστε να ακούμε τόσα περιστατικά βίας, έμφυλης βίας να συμβαίνουν και να ζούμε σαν να το έχουμε συνηθίσει. Η συμμετοχή μας στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας με εισηγήσεις δράσεων και με συμμετοχή στις δράσεις που διοργανώνει η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας είναι πολύ δυναμική. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και σαν απλοί πολίτες και σαν σύλλογος και σαν περιφέρεια Κρήτης. Όσον αφορά τώρα την παιδεία, να σας πω την προσωπική μου άποψη, επειδή είχα ξεκινήσει σε μια σύμβαση έργου που είχαμε το Επιμελητήριο Ηρακλείου, το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας σε μαθητές, και είχαμε κάνει μια πολύ επιτυχημένη δράση φέροντας μαθητές λυκείων της πόλης μας και των χωριών μας. Είχαμε συνεργαστεί με διάφορα λύκεια από όλη την περιφέρεια, από όλη την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, κοντά σε προγράμματα επιχειρηματικότητας για νέους. Αυτή ήταν η αρχή. Από τότε εθελοντικά προσωπικά ασχολούμαι με το Junior Achievement Greece, που είναι ένας εθνικός διαγωνισμός και όπου συμβουλεύω καθηγητές και καθηγήτριες εθελοντικά από όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ελληνικόλαο, για το πώς μπορούν οι ομάδες τους να συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό και στην ουσία να καταθέτουν τα παιδιά ιδέες για το πώς μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο, bottom up ιδέες, και πώς αυτές οι ιδέες όμως να πλαισιώνονται από ένα business plan που τώρα στις μέρες μας το ονομάζουμε business model canvas, σε ένα πιο απλό και εύκολο τρόπο παρουσίασής του.
Φέτος μάλιστα ήμουν τυχερή, γιατί μία από τις ομάδες φοιτητών που συμβούλευσα και καθοδήγησα πήρε την τέταρτη θέση ανάμεσα σε μεγαθύρια της εκπαίδευσης της Ελλάδας, και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί το βλέπω στα παιδιά ότι εμπνέονται, ενθουσιάζονται και άρα μαθαίνουν πώς να κάνουν κάτι που αγαπούν. Μάλιστα. Λοιπόν, τις σκέψεις σας τις ακούσαμε στο μέτρο του δυνατού και με το χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια, κυρία Μπάγκητα, σε ό,τι κάνετε. Χρειάζομαι τις ευχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη και σε εσάς. Καλημέρα, σας ευχαριστώ.